Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ στο Γαϊδάρι, σε αυτές τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, έχουμε στήσει τη ζωή μας χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες ανάμεσά μας και πολλοί εργάτες που δουλεύουν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες αγωνίες για τη ζωή και το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Ανησυχίες βέβαια που έχουν μεγαλώσει και μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τα ναυπηγεία. Πολλές φορές λένε ότι ζούμε τα χειρότερα, κοιτώντας όμως μπροστά, βλέπουμε ακόμα χειρότερα. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν φταίει η κακιά μας η μοίρα, ούτε το ότι κάναμε μια ατυχής επιλογή και στήσαμε την οικογένειά μας εδώ σε αυτές τις γειτονιές, σε αυτή τη γωνιά της Δυτικής Αθήνας. Φταίει το βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης, που έχει όνομα και λέγεται καπιταλισμός, ένα κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που γίνεται όλο και χειρότερο, γιατί θυσιάζει τα πάντα στο βωμό της κερδοφορίας μιας κούφτας παράσιτων. Αυτό είναι η κάθε λογής επενδυτές, μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, όπως ο Προκοπίου στην περίπτωση των ναυπηγείων. Στο βωμό της κερδοφορίας τους, λοιπόν, θυσιάζονται τα δικαιώματά μας, θυσιάζεται η υγεία, οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, θυσιάζεται το λαϊκό εισόδημα, θυσιάζεται η ασφάλειά μας, ακόμη και ανθρώπινες ζωές, όπως με τραγικό τρόπο αποδείχτηκε με το έγκλημα στα Τέμπη. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο και συγκεκριμένο, αυτό που ακούστηκε από χιλιάδες λαού και νεολαία στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εμείς απαντάμε και αυτό το ίδιο βεβαίως ερώτημα, απαντάμε οι ζωές μας και ισχύει στο ακέραιο και για το έγκλημα που ετοιμάζουν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, με τη συνεχή και αταλάντευτη δράση του και κυρίως με την πολιτική του πρόταση, θέτει στο επίκεντρο σταθερά τις ζωές μας, τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Με αυτό το κριτήριο ξεδιπλώνουμε την παρέμβασή μας και στη Δυτική Αθήνα, σε μια περιοχή στην οποία αποτυπώνονται ανάγλυφα τα βαθιά σημάδια, με βαθιά σημάδια όλες οι πληγές που προκαλεί αυτό το βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης στον κόσμο της δουλειάς, στο δομημένο και το αδόμητο περιβάλλον. Με αυτό το κριτήριο συνεχίζουμε και σήμερα, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη ζωή και το μέλλον συνολικά των εργατικών λαϊκών οικογενειών της ευρύτερης περιοχής και φυσικά των εργαζομένων στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Μόνο που σήμερα, μαζί με τη συμμετοχή μας στον αγώνα για να βάλουμε ένα φρένο, για να εμποδίσουμε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, είναι η ανάγκη να κάνουμε όλοι και όλες λογαριασμό. Να σκεφτούμε τι έλεγαν ο ένας μετά τον άλλο όλοι οι κυβερνώντες. Ποιος δεν θυμάται άραγε τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη για πολλές νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που θα φέρει το σχέδιο προσέλκυσης νέων επενδύσεων και αξιοποίησης των κοινοτικών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος δεν θυμάται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τζίπρα υποσχόταν το ίδιο, προσθέτοντας βέβαια ότι αυτός θα διασφαλίσει το δημόσιο έλεγχο και την ιδιοκτησία στις βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας, όπως τέτοιες είναι και τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Τώρα βέβαια προεκλογικά μας έχουν ζαλίσει για το δίθεν μεγάλο επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας αυτό των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Όμως οι εργαζόμενοι βλέπουν, ξέρουν, πως οι επιχειρήσεις για να επενδύσουν πρέπει να βγάζουν κέρδη, σίγουρα κέρδη. Απαιτείται γι' αυτό φθηνότερη εργατική δύναμη, τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, κρατικές επιδοτήσεις που βγαίνουν από τη δική μας τσέπη. Απαιτούνται φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο, όροι και συνθήκες που να δίνουν μέγιστες δυνατές ελευθερίες στις καπιταλιστικές επενδύσεις. Όλα αυτά διασφαλίζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στους διάφορους επενδυτές. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, διασφάλισε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο της στον όμιλο του επενδυτή, ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης στον τελευταίο διαγωνισμό. Τι θα απολαμβάνει ο όμιλος Προκοπίου? Πλήθος φοροαπαλλαγών, επενδυτικά κίνητρα και μια σειρά άλλα προνόμια στο όνομα του πράσινου ναυπηγείου, αφού στο master plan
περιλαμβάνεται, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, και ο σχεδιασμός για αποθήκευση και εγκατάσταση αεριοποίησης LNG. Αυτά μαθαίναμε τον Ιούλιο του 2022 με την ψήφιση του σχετικού νόμου που βεβαίως καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κανείς όμως δεν μπορεί να έχει αυταπάτες, γιατί ποτέ και πουθενά στον κόσμο ολόκληρο καμιά αστική κυβέρνηση, όποιο κόμμα κι αν έχει, δεν μπορεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμβιβάσει την υπηρέτηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου με τα δικαιώματα και τις ζωές των εργαζομένων των λαών. Και αυτό αποδεικνύεται αυτές τις μέρες με τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι λαοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης απέναντι σε διάφορες κυβερνήσεις. Ούτε βεβαίως μπορούν να συμβιβαστούν τα κέρδη για το κεφάλαιο με την προστασία του περιβάλλοντος. Κι ας μας έχουν τόσα χρόνια γανώσει το μυαλό με τη λεγόμενη δίθεν πράσινη ανάπτυξή τους. Και το ερώτημα είναι πού συναντιούνται τα κέρδη, τα συμφέροντα του εφοπλιστή Προκοπίου μέσα από μια μονάδα αποθήκευσης LNG ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, με το δικαίωμά μας, το δικαίωμα των παιδιών μας να απολαμβάνουμε μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, μια ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, εδώ, σε αυτές τις γειτονιές που επιλέξαμε να ζούμε, πουθενά. Ανάμεσά μας υπάρχει άβυσσος. Και όποια πολιτική δύναμη υποστηρίζει το αντίθετο, έστω και με μισόλογα, έχει ήδη πάρει τη θέση της δίπλα στον Προκοπίου και απέναντί μας. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια αναδεικνύουμε εμείς οι κομμουνιστές, φωτίζοντας όμως πως υπάρχει προοπτική, υπάρχει διέξοδος για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας, σύμφωνα βεβαίως με τις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας. Πώς φτάσαμε όμως, φίλες και φίλοι, να παρακολουθούν τα ναυπηγεία στον εφοπλιστή Προκοπίου? Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά ιστορική αναδρομή για να πούμε πως για δεκαετίες οι κυβερνήσεις μιλούσαν για λύσεις σωτηρίας και για νέους σωτήρες που έρχονταν να σώσουν τους εργαζόμενους και μαζί με αυτούς και την ανάπτυξη της περιοχής. Την είδαν βέβαια, τη γνώρισαν οι εργαζόμενοι αυτή τη σωτηρία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως τα ναυπηγεία του Σκαραμαλιά έχουν δοκιμαστεί τα πάντα. Έχουν δοκιμαστεί δηλαδή όλα τα σχήματα καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Κρατική, μεικτή, ιδιωτική, εγχώρια και ξένη, και μπορούμε πλέον να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τι γινόταν κάθε φορά? Ο εκάστοτε νέος επενδυτής απολάμβανε τα κέρδη και παρέδιδε στη συνέχεια τη διαχείριση και τις ζημιές στο κράτος, που διατηρούσε τα ναυπηγεία σε σχετική λειτουργία με χρηματοδότηση και κρατικές βεβαίως παραγγελίες μέχρι να ξαναπεράσουν σε νέο ιδιώτη. Εννοείται βέβαια πως τις ζημιές και τα χρέη τις φόρτωναν στις δικές μας πλάτες. Το αποτέλεσμα όμως για τους εργαζόμενους ήταν σε όλες τις συνθήκες το ίδιο. Αγωνία για το αν θα έχουν δουλειά και με τι όρους, και σε αυτή βεβαίως την αγωνία τώρα προστίθεται και η δική μας αγωνία για τη ζωή και το μέλλον μας. Όμως φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την επένδυση του ομίλου Προκοπίου στα ναυπηγεία δεν μπορούμε να την δούμε απλά σαν μια επένδυση του κεφαλαίου σε έναν κλάδο της βιομηχανίας. Γιατί εδώ στο Χαϊδάρι, καθρεφτίζονται πλέον οι συνέπειες που έχουν για το λαό μας οι δεσμεύσεις απέναντι στους λεγόμενους συμμάχους των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, δεσμεύσεις που φαίνονται σήμερα με την επικίνδυνη εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία που δεν λέει να τελειώσει. Και πώς να τελειώσει, όταν στο έδαφος της Ουκρανίας συγκρούονται δύο υπεριαλιστικά στρατόπεδα, από τη μια το Ευρωατλαντικό με τη ΣΥΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη το διαμόρφωση Ευρωασιατικό με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι επικίνδυνες αυτές δεσμεύσεις υλοποιούνται μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού, με τη δίθεν αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε τελικά ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει τι συμφέρον έχει ο ελληνικός λαός από τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα πέραντο νατοϊκό στρατόπεδο από τη Σούτα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη, όπου βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές έχουν παραδοθεί στους Αμερικανονατοϊκούς για τα πολεμικά σχέδιά τους,
Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει τι έχει να κερδίσει ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου σε αυτήν εδώ τη χώρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν και θα παίξουν οι Έλληνες εφοπλιστές με τη δημιουργία σταθμών μεταφοράς LNG στην Ρεβιθούσα, στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα πιθανά και στο Σκαραμαγκά με τον Προκοπίου, γιατί πλέον το σχέδιο είναι να αυξηθούν οι εξαγωγές του πανάκριβου αμερικάνικου LNG στα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου βεβαίως να εκτοπίσουν το ρώσικο φυσικό αέριο από την ευρύτερη περιοχή. Εδώ λοιπόν, σε αυτούς τους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, έρχονται και κουμπώνουν οι επιλογές παράδοσης των ελληνικών ναυπηγείων στο αμερικάνικο κεφάλαιο, για να στηρίξουν, εκτός από τις άλλες ανάγκες της ναυπηγοεπισκευής του αμερικάνικου έκτου στόλου, καθώς και την επισκευή και ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG, πλοία στα οποία άλλωστε ειδικεύεται ο όμιλος του Προκοπίου. Το μόνο που έχουν να κερδίσουν σε πρώτη φάση οι εργαζόμενοι στη χώρα μας και πρώτα εμείς στο Χαϊδάρι, είναι να γίνουμε πολεμικό στόχος αντίπεινων στην περίπτωση που η στρατιωτική αναμέτρηση στην Ουκρανία κλιμακωθεί. Και όλα αυτά βέβαια για να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ελληνικής αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι πολλά τα λεφτά. Είναι μεγάλα τα κέρδη από τους δρόμους μεταφοράς, της ενέργειας και των εμπορευμάτων, από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, μερίδιο από τα οποία διεκδικεί και η ελληνική αστική τάξη. Για να μην πούμε τι κερδίζει ο ελληνικός λαός, συνολικά οι λαοί της Ευρώπης, από την κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, πέρα από το ότι πληρώνουμε πανάκριβα την ενέργεια και φτάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα να σκεφτόμαστε αν θα ανάψουμε ένα θερμοσύμφωνο ή αν θα βάλουμε ένα φαΐ στο φούρνο. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις μέρες που είναι σε εξέλιξη και η κινητοποίηση εδώ των κατοίκων, καμιά πολιτική δύναμη να αναδεικνύει όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν λένε κουβέντα. Όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι χαρακτηριστικά όσα έλεγε ο αρμόδιος υπουργός, ο γνωστός Γεωργιάδης. Δεν χρειάζεται να πω, έλεγε, τι εστί Γιώργος Προκοπίου και αν θα καταφέρει να φτιάξει ναυπηγεία. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ευφυΐας, είναι και το μεράκι που έχει. Όταν φτιάχνει κάτι, θέλει να το κάνει τέλειο και θέλει να κάνει το τέλειο ναυπηγείο. Αυτό βλέπουμε. Οι δε προκάτοχοί του από το ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Οικονομίας έλεγαν το Μάρτιο του 18. Κερδίσαμε μία στρατηγική σημασία, νίκη, προκειμένου να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα για τη μεγαλύτερη ναυπηγική μονάδα της Ανατολικής Μεσογείου. Τι βλέπουμε? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά αποτελούν χειροπιαστό παράδειγμα ότι το κράτος τους έχει συνέχεια, με τις κυβερνήσεις να παραλαμβάνουν το έργο των προηγούμενων και να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν. Οι σχετικοί νόμοι που σαν τελευταίες πράξεις του δράματος οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, ψηφίστηκαν από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι και το Δεκέμβριο του 2022. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαφωνούσε στις λεπτομέρειες, όμως δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Υπουργείου Οικονομικών για τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνησή του για την αναστήλωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία απλά προωθεί με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς αυτά που άφησε πίσω της η προηγούμενη. Ανάλογα συγχαρητήρια είχε δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Γεωργιάδη όταν ψήφισαν από κοινού την παράδοση των ναυπηγείων της Ελευσίνας με παρόμοιο μοντέλο, το οποίο σαν καινοτομία είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ναυπηγείο της Σύρου όταν το παρέδιε στην Αμερικάνικη Όνεξ. Αυτή τη στιγμή δίπλα μας, μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα στην Ελευσίνα, έχει νομοθετηθεί ειδική οικονομική ζώνη, όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα. Και αυτό το κακούργημα έχει την υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια τους έπιασε όλους ο πόνος. Όμως όλοι τους, συμμετέχοντας στις κυβερνήσεις, έβαλαν το χεράκι τους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα και να δίνεται γη και είδωρο στον εφοπλιστή Προκοπίου. Τι λένε σήμερα? Η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές της προσπαθούν να μας εμφυσικάσουν, λέγοντας ότι ο Προκοπίου δεν έχει καταθέσει κανένα σχέδιο για τέτοιες κρίσεις παρά τις δηλώσεις του. Έχουν μάλιστα το θράσος ορισμένοι να καταγγέλουν και τους αγώνες μας. Καμιά εμπιστοσύνη δεν τους έχουμε,
για αυτά που σχεδιάζουν. Το σίγουρο είναι ότι θέλουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια ενός κόσμου που σήμερα βγαίνει στο προσκήνιο γιατί δεν θέλει να βλέπει εφιάλτη για αυτόν και τα παιδιά του. Τα ίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ που λένε ότι η λύση στο πρόβλημα θα έρθει με την πολιτική αλλαγή. Αυτά περίπου είπε ο Βίτσας και εδώ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ματαιώσει την εγκατάσταση. Είναι περιττό να πω αν ματαιώθηκε το ελληνικό, αν ματαιώθηκε η πώληση του λιμανιού στην Κόσκο, αν καταργήθηκαν τα μνημόνια. Είναι περιττό να πούμε ότι ακόμα τους τρέχουν τα σάλια από τα συγχαρητήρια που δέχτηκαν από το Λάτσι για τη μεγάλη προσφορά τους στο ελληνικό. Όσο για το Μέρα 25, τι να πει κανείς. Ο Βαρουφάκης ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ διαφήμιζε τα σχέδια για αλλαγή του προσανατολισμού στη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Τώρα σερβίρει την ξαναζεσταμένη σούπα της πρώτης φοράς ρήξης, θυμίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ του 14 που έκαψε πολύ κόσμο, κυρίως αριστερό. Η κοροϊδία βεβαίως συνεχίζεται και πάει σύννεφο. Εμφανίζεται ως ο πιο φανατικός υπερασπιστής της πράσινης ανάπτυξης με συνθήματα, όπως απαγόρευση κάθε εξόρυξης που σε απλά ελληνικά σημαίνει ταχύτερη ρυθμή στην απολυτιμητοποίηση και υπονόμευση της αξιοποίησης των εγχώριων κοιτασμάτων που έχει η χώρα μας, διατήρηση της ενεργειακής πτώχειας και ακρίβειας, χιλιάδες απολύσεις, αύξηση των εισαγωγών και της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. Φίλες και φίλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμφωνούν στο κρίσιμο ζήτημα. Λένε ναι στην επένδυση του τροχοποιού, ορισμένοι βεβαίως λένε όχι στην κατασκευή μονάδας, κρύβοντας όμως ότι αυτά τα δύο πάνε πακέτο, ότι η επένδυση του Προκοπίου πάει πακέτο με τα ενεργειακά του σχέδια. Γιατί στην ουσία, ναι στην επένδυση σημαίνει ναι στην κατασκευή μονάδας. Γι' αυτό και είναι υποκριτές. Γιατί καλή καπιταλιστική επένδυση δεν υπάρχει. Το κριτήριο του κέρδους είναι αυτό που καθορίζει τελικά τις επενδύσεις. Και η συγκεκριμένη κουμπώνει και με τις στρατηγικές επιδιώξεις της αστικής τάξης που είναι στον αντίποδα από τις λαϊκές ανάγκες και την ασφάλεια τη δική μας. Το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε εμείς άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων εργαζόμενοι από αυτή την επένδυση και τα σχέδια για τη μεταφορά, αποθήκευση LNG ή γενικά τη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στα ναυπηγεία είναι μόνο φόβο και ανασφάλεια για να μην πούμε το χειρότερο. Γνωρίζουμε πως είναι σημαντικές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων, από τις οποίες πάντα απουσιάζουν μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον. Γιατί πάντα, και έχει αποδειχτεί πολλές φορές και με τραγικό τρόπο, υπάρχει μία ζυγαριά. Η ζυγαριά του κόστους ωφέλους και τα μέτρα αντιρρύπανσης και τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων μπαίνουν σε αυτήν τη ζυγαριά που πάντα γέρνει προς την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είναι γνωστή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τη λειτουργία των ναυπηγείων της Σύρου, με σωρία καταγγελιών από τους κατοίκους για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, με την εταιρεία να τους τρέχει στα δικαστήρια. Και εκεί βεβαίως δεν έχουν ούτε LNG, ούτε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χόρτασαν και εκεί κυβερνητικές δεσμεύσεις. 2 χρόνια έχουν περάσει από την παράδοση των ναυπηγείων της Σύρου στην αμερικάνικη εταιρεία Onyx και ακόμα δεν έχει γίνει καμία περιβαλλοντική μελέτη, γιατί ούτε έχουν εκτιμήσει πόσο ρυπαίνουν τα ναυπηγεία το περιβάλλον. Ναι, αυτό που θέλουν είναι να μας μάθουν να ζούμε με το φόβο μη τυχόν και γίνει κανένα ατύχημα. Μιλάμε βέβαια για ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα, μεγάλης έκτασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σκεφτείτε ότι σήμερα, κάθε φορά που πιάνει φωτιά σε ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, εδώ στο Χαϊδάρι μας στέλνουν μήνυμα 112 να κλείσουμε τα παράθυρα. Σε περίπτωση ενός τέτοιου ατυχήματος, δεν θα προλάβουν ούτε αυτοί να μας στείλουν μήνυμα, ούτε εμείς βέβαια να το λάβουμε. Αυτό δείχνουν μια σειρά τέτοια ατυχήματα που έχουν συμβεί πρόσφατα σε διάφορες χώρες, με εμβληματικό το παράδειγμα στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έγινε έκρηξη σε μια τέτοια εγκατάσταση και στήριξε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Και εδώ βέβαια
πρέπει να πούμε ότι αυτή η εγκατάσταση γίνεται σε μια ήδη επιβαρημένη περιοχή με αυξημένο κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης λόγω ότι πολύ κοντά βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις επικίνδυνες, είναι τα διελιστήρια, μια πολεμική βιομηχανία, εγκαταστάσεις υγραερίων, χημική βιομηχανία και όλα αυτά βέβαια δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Χώρια που στην περιοχή υπάρχει μεγάλη συσσόρευση βαριές βιομηχανικής δραστηριότητας, με μεγάλη δραστηριότητα πλοίων που μεταφέρουν πετρελαιοειδή. Κι όμως, παρόλα αυτά, ο λαός εδώ μιας ολόκληρης περιοχής παραμένει απροστάτευτος. Κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης δεν έχει ληφθεί. Με ευθύνη βεβαίως όλων των κυβερνήσεων, ο κρατικός έλεγχος είναι υποτυπώδης. Για την αντιμετώπιση όμως έκτακτων καταστάσεων, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν κάποια σχέδια στα χαρτιά. Στην πράξη όμως αυτά δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, δεν υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός, τα μέσα και οι υποδομές, ούτε επαρκεί για παράδειγμα το προσωπικό της πυροσβεστικής και των άλλων υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν για παράδειγμα μαζικές οδοί διαφυγής του πληθυσμού που θα έπρεπε βεβαίως όλα αυτά να υπάρχουν. Τελευταία, άρχισαν να μιλούν για νέες μεθόδους παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που λένε ότι είναι και πιο φιλικές στο περιβάλλον. Ακόμα και αυτό να ισχύει, αποσιωπούν ότι αυτές, όλες αυτές οι τεχνικές, κάτω από τα δεσμά της επιδίωξης του κεφαλαίου για το μέγιστο κέρδος, θα γίνουν έρμεα στα χέρια του επενδυτή, με μοναδικό κριτήριο να κερδίζει στη ζούγκλα του ανταγωνισμού. Γιατί η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας βεβαίως που είναι αλματώδης, ενώ αποδεικνύει τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι με τα χέρια και το μυαλό τους, δεν είναι ουδέτερη. Το κύριο είναι για ποιο σκοπό αξιοποιείται, για το κέρδος ή για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Γι' αυτό, για παράδειγμα, βλέπουμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης, αντί για τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μόχθου να αξιοποιούνται για την γενική μείωση, του εργάσιμου χρόνου, την απελευθέρωση ελεύθερου χρόνου για να χαρούμε τα παιδιά μας, μετατρέπονται τελικά πολλά από αυτά σε μέσα εκμετάλλευσης. Φίλες και φίλοι, από όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα είναι ποιος κάνει κουμάντο τελικά στην οικονομία και την κοινωνία, ποιος έχει την εξουσία. Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν οι εργαζόμενοι είχαν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας, πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε αν το κριτήριο λήψης των αποφάσεων δεν ήταν το κέρδος των ομίλων, το συμφέρον των καπιταλιστών, οι κατευθύνσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά οι δικές μας ανάγκες. Αυτή η διέξοδος υπάρχει. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά, την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Είναι ο σοσιαλισμός, φίλες και φίλοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αξιοποιηθεί ο κοινωνικοποιημένος τομέας της ναυπηγοπισκευαστικής βιομηχανίας για την κατασκευή, μετασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών εμπορικών και πολεμικών πλοίων, καθώς και σιδηροδρομικού υλικού. Θα αναβαθμιστούν τότε η επιστημονική έρευνα και τα προγράμματα σπουδών στα τμήματα που έχουμε στα πανεπιστήμια για να καλύπτονται οι ανάγκες μας. Θα διασφαλιστεί ο καθημερινός ενεργός ρόλος των εργαζομένων στην λήψη, στην εφαρμογή και τον έλεγχο των αποφάσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί επίσης να προχωρήσουν αποτελεσματικά ο συντονισμός, η εξειδίκευση, ο καταμερισμός εργασιών μεταξύ των διαφορετικών ναυπηγείων που έχει η χώρα μας και είναι σημαντικό, αφού θα αποτελούν πλέον ενιαία κοινωνική κρατική ιδιοκτησία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μην ζήσουμε άλλο ένα έγκλημα όπως αυτό στα Τέμπη, τώρα πρέπει να σημάνει συναγερμός. Τώρα πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός παντού στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, σε όλο το Χαϊδάρι και στους γύρω δήμους. Το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Απόδειξη ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου
η οποία βεβαίως παρά τη βροχή επιβεβαίωσε ότι ο χαϊδαριώτικος λαός είναι αποφασισμένος να εμποδίσει την εγκατάσταση άλλης μιας ορολογιακής βόμβας. Και ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη είναι η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα που υπογράφουν 21 διοικητικά συμβούλια εργατικών σωματείων μαζικών φορέων συλλόγων εδώ στο Χαϊδάρι μετά από κάλεσμα της Ένωσης Γονέων. Μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα και απαιτούμε εδώ και τώρα να εξασφαλιστούν άμεσα όλοι οι όροι ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους των Ναυπηγείας Καραμαντά με πλήρη δικαιώματα, να καταργηθεί το άρθρο 7 του συγκεκριμένου νόμου που προβλέπει τη δημιουργία στο Ναυπηγείας Καραμαντά κάθε τύπου εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κάθε άλλο τύπο καυσίμων υδρογονανθράκων υδρογόνου. Να παραδοθεί τελικά στο χαϊδαριώτικο λαό που είναι έτοιμα δεκαετιών η έκταση που του ανήκει των 220 στρεμμάτων ώστε να γίνουν έργα ανάπλασης, ψυχαγωγίας, χώρους για αθλητικές, πολιτιστικές και κάθε είδους δραστηριότητες αναγκαίες. Αυτά ακριβώς απαιτούμε και από αυτά δεν κάνουμε βήμα πίσω. Φίλες και φίλοι, πρέπει η εξέλιξη αυτή με τα ναυπηγεία να προσθεθεί και να γίνει κριτήριο για τη στάση μας, για τις πολιτικές μας επιλογές. Εμείς λέμε ναι. Και βέβαια η αλήθεια είναι πως τα έχουμε πολλά μαζεμένα για όλους τους. Γιατί δεν μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα, η ακρίβεια, η ανέχεια, η ανασφάλεια, τα όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία, τις καταστροφές, το έγκλημα στα Τέμπη, τώρα μας προέκυψε και μια νέα ορολογιακή βόμβα μέσα στο σπίτι μας. Ξέρουμε βέβαια ότι όλα αυτά δεν είναι ξεκομμένα μεταξύ τους. Όλα αυτά είναι κρίκη στην ίδια αλυσίδα που αποδεικνύει περίτρανα και με όλες τις κυβερνήσεις ότι το σημερινό κράτος αντιμετωπίζει τις ανάγκες και την προστασία της ζωής μας ως κόστος που πάντα μπαίνουν στην πάντα γιατί βλάπτουν τα κέρδη τους. Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι εκλογές του Μαΐου και όλες οι μάχες που έχουμε μπροστά μας σε όλα αυτά που συζητάμε, μπορούν να δώσουν λύση, είναι ένα ερώτημα, ή έστω ανακούφιση κυβερνήσεις που θα έρθουν να διαχειριστούν αυτό το κράτος και αυτή την οικονομία. Έχουμε πλέον πείρα ως λαός για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν είμαστε ούτε στο 12 και στο 15, ούτε στο 2019. Ζήσαμε και τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις δίθεν μεγάλες αλλαγές και ελπίδες και τις υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας για ανάπτυξη και καλές δουλειές. Και αποδείχτηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν τραγικό για το λαό. Αποδείχτηκε ότι δεν είναι οι προθέσεις, αν υπάρχουν κι αυτές, οι πολιτικές επιλογές που καθορίζουν το πώς θα κινηθεί η οικονομία, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Οι ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας είναι αυτές που καθορίζουν και τις αντίστοιχες κυβερνητικές επιλογές. Ότι δεν είναι οι κυβερνήσεις που χτυπάνε τα ταούλια και χορεύουν οι αγορές, αλλά είναι οι αγορές εκείνες βεβαίως που χτυπάνε όχι μόνο τα ταούλια, αλλά όλα τα όργανα της ορχήστρας και χορεύουν οι κυβερνήσεις. Για να θυμηθούμε τι μας έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αποδείχθηκε επίσης πόσο απατηλό ήταν, φίλες και φίλοι, αυτό που μας έλεγαν κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα ήταν καλύτερα αν το ΚΚΕ πρότεινε 4-5 σημεία για να δείξει ανοχή ή έστω στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Φανταστείτε τι θα λέγαμε σήμερα για την ενδεχόμενη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που προχώρησε την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και φτάσαμε βήμα το βήμα στο έγκλημα στα Τέμπη. Τι θα λέγαμε σήμερα που αυτή η κυβέρνηση παρέδωσε τα ναυπηγεία της Ήμου στην Αμερικάνικη Όνεξ που προετοίμασε τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Εμείς τι θα λέγαμε, ότι μπήκαμε σε αυτή την κυβέρνηση για 4-5 σημεία? Δεν θα είχαμε πού να σταθούμε, φίλες και φίλοι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να ηγηθούμε, να πρωταγωνιστήσουμε στους μεγάλους αγώνες που ξεδιπλώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε κρίσιμους κλάδους και χώρους δουλειάς. Γιατί οι αστικές κυβερνήσεις
Έχουμε σκεφτεί μια πολύ καλή παρομοίωση που ταιριάζει Γάντι, είναι σαν τα τρένα. Το πού θα πάνε δεν το καθορίζει ο μηχανοδηγός, το καθορίζουν οι ράγες. Όταν είναι σε λάθος ράγες, θα ακολουθήσεις και λάθος κατεύθυνση. Όταν τις ράγες λοιπόν τις έχει φτιάξει το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι δεσμεύσεις απέναντι σε αυτούς, εκεί θα πάνε και τα τρένα, δηλαδή οι κυβερνήσεις. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι να αλλάξουμε μηχανοδηγό, γιατί δεν μας αρέσει και σε πολλούς η φάτσα τους, ή να αλλάξουμε σταθμάρχες, αλλά να ξυλώσουμε τις ράγες, φίλες και φίλοι, και να φτιάξουμε άλλες, αν θέλουμε να πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Και γι' αυτό πρέπει όλοι και όλες πραγματικά να δουλέψουμε. Φίλες και φίλοι, δεν είναι υπερβολή να πούμε, και ο καθένας αν τους ακούσει καταλαβαίνει, ότι φοβούνται μήπως και στις εκλογές εκφραστεί η λαϊκή οργή και αγανάκτηση. Γι' αυτό και επιστρατεύουν το γνωστό εκβιαστικό δίλημα ακυβερνησία ή σταθερότητα. Όμως ακριβώς αυτή η πολιτική τους είναι που μεγαλώνει την ανασφάλεια και την αστάθεια στη ζωή του λαού. Βέβαια, σε αυτό το στόχο, για να μην τους αδικήσουμε, συναντιούνται όλοι. Και ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία που ζητάει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει επιδιώκει μια δίθεν προοδευτική κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ που κάθε εβδομάδα αλλάζει και αφήγημα, στην ουσία όμως δηλώνει διαθέσιμο να έρθει και να κολλήσει όπου του ζητηθεί. Το ερώτημα, βεβαίως, δεν είναι ποιος και πώς θα κυβερνήσει, όπως λέει ο Μητσοτάκης. Το πραγματικό και κρίσιμο ερώτημα για το λαό είναι το για ποιον και τι ακριβώς θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση. Και για να είμαστε σύντροφοι καθαροί, τα συμφέροντα του κεφαλαίου θα υλοποιήσει. Για τα συμφέροντα των κάθε λογής προκοπίου θα κυβερνήσουν είτε βγει ο ένας είτε βγει ο άλλος. Μην τους δείτε και στο ίδιο κυβερνητικό τραπέζι να κάθονται αν οι ανάγκες του πολιτικού συστατικού πολιτικού συστήματος το θέλουν, μπορεί και αυτό να συμβεί. Άλλωστε, χτες είδαμε και μία πρόβαση κυβέρνησης τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Παγατουρίδη, στο Περιστέρι. Δεν λέω πολλά, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά τους. Τι τους εμποδίζει όλους αυτούς και με παραλλαγές να βρεθούν στην ίδια κυβέρνηση? Άλλωστε το Ταμείο Ανάκαμψης, η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, η υλοποίηση των σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ είναι τα περιεχόμενα στο κυβερνητικό πρόγραμμα ολονών τους. Είναι οι τίτλοι και κάτω από εκεί αρχίζουν βεβαίως οι λεπτομέρειες για να μπορούν να βάζουν παγίδες. Και για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, δύσκολο να δείτε τις επόμενες μέρες να στείνεται ένας καυγάς μεταξύ τους. Αυτό που θα κάνουν θα είναι να βγάζουν ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο αδύνατη θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και πόσο δυνατός θα είναι ο λαός και το κίνημά του την επόμενη μέρα για να εμποδίζει μέτρα, να καθυστερεί, ακόμα και να έχει κατακτήσεις. Και αυτό βεβαίως απαντιέται αυτόματα με τι αντιπολίτευση θα υπάρχει απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο δυνατό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όσο πιο αδύνατη αυτή και δυνατό το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός του Λεσκεφίλου την επόμενη μέρα για να βρεθεί απέναντί τους με μεγαλύτερο πόη η σταθερή, η σίγουρη, η μαχητική αντιπολίτευση. Γιατί η δική μας εκλογική επιρροή μεταφράζεται αυτομάτως σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση περισσότερων τμήματων του λαού μας, σε διάθεση να συγκρουστούν, να διεκδικήσουν, να παλέψουν το κάθε τι που τους μαυρίζει και τους δυσκολεύει. Εμείς βεβαίως δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, εμείς λέμε καθαρά. Εύκολη λύση σήμερα εντός των τυχών δεν υπάρχει. Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή την οικονομία. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικό κίνημα που διεκδικώντας τα άμεσα, τα ζωντανά, τα καθημερινά προβλήματα θα κατανοεί την ανάγκη να συγκρουστεί με την καρδιά του προβλήματος. Θα κατανοεί την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και πολιτική αλλαγή πραγματικά.
πραγματική πολιτική αλλαγή σημαίνει να τελειώνουμε με το κράτος των καπιταλιστών. Πολιτική αλλαγή δεν είναι να φύγει ο ένας και να έρθει ο άλλος για να μας κατσικωθεί στο σβέρκο συνεχίζοντας τα ίδια. Πολιτική αλλαγή είναι να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συγκρουστούμε με την οικονομία του κεφαλαίου, να κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα που παράγουν το πλούτο σε αυτή τη χώρα, να σχεδιάσουμε την κοινωνία μας, την οικονομία μας, που να καλύπτει τις δικές μας ανάγκες, να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει αυτή η χώρα, που δεν είναι μια ψωροκόστενα, είναι μια χώρα με πλούτο, με ικανούς εργάτες, με επιστήμονες που μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα. Και όσοι ενδεχομένως αυτά που τους λέμε μπορεί να τα βλέπουν λίγο μακρινά, τους λέμε ελάτε, πάρτε τη θέση δίπλα μας να τα φέρουμε πιο κοντά. Γιατί όσο μπορούμε, γιατί ο σοσιαλισμός αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο στα σημερινά διέξοδο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι γυρνάμε την πλάτη σε κάθε βήμα βελτίωσης της ζωής του λαού. Αντίθετα, ακριβώς επειδή εμείς δεν έχουμε καμία δέσμευση, ακριβώς επειδή έχουμε τέτοια πρόταση εξουσίας, μπορούμε να αντέχουμε, να μπαίνουμε μπροστά, να μην λυγίζουμε, να εμπνέουμε σήμερα νέες γενιές να μπουν σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί εμάς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους και όλες να πάρουν τη θέση δίπλα μας στους αγώνες και στις εκλογές. Ακόμα και αν έχουν ενστάσεις, απορίες, ακόμα και επιμέρους διαφωνίες. Και γι' αυτό λοιπόν στις λίγες και πολλές μέρες που απομένουν σε όλους αυτούς που αν τους ρωτήσεις, και είναι πολλοί αυτοί, που αν τους ρωτήσεις αν σκέφτονται να ψηφίσουν το ΚΚΕ, απαντούνε ναι, σε όλους αυτούς πρέπει να φτάσουμε για να γίνει αυτή η σκέψη απόφαση και η απόφαση να γίνει πράξη και να φτάσουν όλοι και όλες με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι τις επόμενες μέρες. Σε όλους αυτούς που μπορεί να βλέπουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους και να λένε ότι έχουμε πιάσει πάτο, τους λέμε, όταν πιάνεις πάτο, μετά μόνο ψηλά μπορείς να πας. Εμείς λοιπόν απλώνουμε το χέρι σε όλους αυτούς, αλλά για να σηκωθούν πρέπει να βάλουν